της δημοτικής σου θητείας. Αυτό το κρίνει ο κόσμος. Εγώ θα μιλήσω για τον άνθρωπο Κόλλια, για αυτόν που γνώρισα στο Δημοτικό Συμβούλιο, που στο τέλος της θητείας αυτού του Δημοτικού Συμβουλίου έχουμε κατακτήσει τουλάχιστον όλες οι πλευρές αδερφικές σχέσεις. Και οφείλεται στον Κώστα του Κόλλια. Και οι εκλεγμένοι και οι συνάδελφοι που δεν έχουν εκλεγεί και πολλοί εξ αυτών είναι ικανότεροι από όλους εμάς, έχουμε αδερφικές σχέσεις. Δεν προσωποποιήσαμε ποτέ τις πολιτικές μας αντιθέσεις. Ο καθένας έχει την διαφορετικότητα. Και εγώ, κύριε Δήμαρχε, είχα καταθέσει πολύ σκληρές προτάσεις σε ό,τι αφορά την οργάνωση του Δήμου, σε ό,τι αφορά τη διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού, όμως αυτό δεν σήμαινε ότι σε προσωπικό επίπεδο είχαμε προβλήματα. Αυτό το κατακτήσαμε, γι' αυτό τώρα με τη λήξη της θητείας έχουμε αδερφικές, συναδερφικές, αυτοδιοικητικές σχέσεις με όλα τα παιδιά, από όλες τις παρατάσεις. Δήμαρχε, είχε στην ατυχία, όπως το είπες και στην τοποθέτησή σου, να αναλάβεις μια χυμαδούρα. Δεν υπήρχε κάποιος που πολύ σωστά είπες, να πει, έλα Δήμαρχε, να παραδώσω, παίρνεις κάτι. Είχες ένα τσιπάκι, ένα νόμο και προσπαθούσες και προσπαθούσαμε όλοι, γιατί εγώ θεωρώ ότι ο ρόλος της αξιωματικής αντιπολίτευσης, όσο σκληρός και αν είναι απέναντι στα αυτιά της αντιπολίτευσης, είναι θεσμικό ρόλο. Και εδώ θα πω στον φίλο τον Δήμαρχο, τον κύριο Κατσίβερα, ότι προχτές όλη αυτή η φιέστα που διοργανώθηκε, την αντιπολίτευση την είχε από κάτω. Δεν φάνηκε πουθενά. Δεν είναι δυνατόν να μην τοποθετηθεί. Σε παρακαλώ, κάποιο τοποθέτηση. Σε παρακαλώ. Νομίζω ότι ξεφεύγουμε από το θέμα. Εμείς δεν κρίνουμε τα μελούμενα στην Όχι. Το λέω γιατί ο Κώστας ο Κόλλιας. Το λέω γιατί ο Κώστας ο Κόλλιας, οποιαδήποτε αντιπαλότητα και αν είχαμε στο Δημοτικό Συμβούλιο, πάντα ήθελε να ακούει την αντιπολίτευση και πάντα έπαιρνε τηλέφωνο να ακούσει τη γνώμη και πάντα έδινε το λόγο στην αντιπολίτευση. Είναι δυνατόν, κύριε Πρόεδρε, και δεν ξεφεύγω καθόλου, το 47% του λαού της Τρυφυλίας να μην απευθύνει ένα χαιρετισμό κατά τη διάρκεια της ομοφοβίας. Παρένθεση και κλείνω και προχωράω. Κύριε Δήμαρχε, είχατε αυτή την ατυχία να αναλάβετε να ενοποιήσετε τρεις όμορφες πόλεις, ισοδύναμες αν θέλετε, Καρκαριά, Μιλιαδράκη, Παρξιά, οι οποίοι κάθε μία για τον εαυτό σας διεκδικούσε τα πάντα. Δεν κατορθώσαμε ειλικρινά να απογαλακτιστούμε από τον πληθυσμό σου. Εύχομαι ο νέος δήμαρχος να βαδίσει σε αυτή την κατεύθυνση του απογαλακτισμού και τη λειτουργία του ενιαίου Δήμου. Πολύ σωστά είπατε ότι εσείς υποδεχτήκατε τον νέο δήμαρχο, θα τον υποδεχτείτε, θα τον ενημερώσετε και θα τον κατευθύνετε. Εσάς σας υποδέχτησαν τα χρέη και η ανοργάνωσή. Τα χρέη που για να τα λέμε τα πράγματα με το όνομά τους, οι δήμαρχοι, οι πρώην δήμαρχοι, όχι όλοι, υπερέβαλαν εαυτούς σε ό,τι αφορά τη συσσόρευση χρεών. Γιατί δεν θα είχαν κανένα πρόβλημα διαχείρισης στην επόμενη δημοτική θητεία. Κύριε Δήμαρχε, ειλικρινά σας ευχαριστώ για το επίπεδο του πολιτικού πολιτισμού που κατακτήσαμε στο Δημοτικό Συμβούλιο με τη βοήθειά σας. Για μένα προσωπικά θα είσαι ένας φίλος που πάντα θα επιζητώ την παρέα σας, τη συμβουλή σας και τον λόγο σας. Εύχομαι σε σένα, στην αγαπημένη σου γυναίκα Αθηνά, στα παιδιά σου, ό,τι κάνετε στο μέλλον να έχει πάντα επιτυχία και να έχει υγεία σε όλη τη διάρκεια της ζωής σου. Να σε καλά και σε ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Είναι ιδέες οι κατακτήσεις μας. Σε ευχαριστώ. Ο κύριος Κουκούλης. Να ευχαριστήσω τον κύριο Δήμαρχο για τα τηλεκτικά λόγια που είπε γενικά για την αντιπολίτευση και απλώς και εμένα. Δεν
ξέρετε, κάποιος είπε ότι όταν σε ποινεί ο αντίπαλός σου κάπου πρέπει να ψαχτήσει όπως κάπου κανείς λάθος της ουσίας σου. Πιστεύω ότι δεν απεικόνιζε την πραγματικότητα την εκδηλή με αυτό που είπε ο κ. Δήμαρχος, γιατί σε κάποια στοιχεία που έδωσε πέρυσι σε ένα απολογισμό είπε ότι αν δεν ήταν και κουκούμε σχεδόν όλες τις αποφάσεις να ήταν ομόφωνος. Παρ' όλα αυτά, δεν ξέρω αν άρχισε αυτά τα στοιχεία, παρ' όλα αυτά θέλω να αναγνωρίσω και εγώ στο πρόσωπο του απερχόμενου Δημάρχου ότι με τη στάση του στη φιλοσοφία την αντίθετη από τη δική μας που παρουσίασε εδώ πέρα στο Δημοτικό Συμβούλιο αυτά τα 3,5 χρόνια της θητείας του, βοήθησε ώστε να κατακτηθεί ένα δημοκρατικό, ομαλό επίπεδο λειτουργίας του Δήμου και αυτό είναι προς έπαινο δικό του και τον ευχαριστούμε γιατί πραγματικά σε αυτό βοήθησε πάρα πολύ. Οι όποιες εντάσεις υπήρξαν ήταν καθαρά σε ιδεολογικό επίπεδο και διαφορές υπαρτές που είναι η υγεία της δημοκρατίας να υπάρχουν. Και πολλές φορές ακόμα έχει ένα νόημα για αυτό που είχε, ότι συνέχινε και με τις δικές μας προτάσεις, ορισμένες τουλάχιστον, και η συμπολίτευση και που δημιουργούνταν μια σύγκληση και μια σύγκληση απόψεων που ήταν προς όφελος του τόπου. Ότι βέβαια έχουμε μεγάλες διαφορές και διαφωνίες στο τι έκανε ο Δήμος αυτά τα 3,5 χρόνια, το είχαμε πει για την αρχή της θητείας μας ότι ο Καλλιδάτης δεν είναι για να βοηθήσει την τοπική αυτοδιοίκηση, ούτε καν αυτοδιοίκηση δεν πρέπει να λέγεται από τη στιγμή που έγινε ο μακρύς βραχίωνας της σχετικής εξουσίας, που όπως αναγνωρίζετε και εσείς κύριε Δήμαρχε, στόχο έχει να δίνει περισσότερες αρμοδιότητες και να αφαιρεί πόρους και να σας λέει απ' την άλλη, κόψτε το λαιμό σας, να τα βγάλετε πέρα μόνοι σας, βάλετε δημοτικά τέλη, βρέστε πόρους από οπουδήποτε νομίζετε. Επικαλεστήκατε και τη μαρτυρία του κ. Νίκα, του Προέδρου του ΣΠΕΔ, και πράγματι στις διαπιστώσεις συμφωνούμε. Έτσι τα πράγματα. Όταν οι Δήμοι καλούνται σήμερα να λειτουργήσουν με μειωμένους πόρους περίπου κατά 70%. Όμως διαφωνούμε, διότι και εσείς συμβάλλατε, βάλατε πλάτη, να το πούμε απλά όπως λέει ο λαός, στο να κατεβεί αυτή η πολιτική και να ελαιοποιηθεί προς τα κάτω. Δεν αντιδράσατε σε όλα αυτά τα μέτρα που έπαιρνε η κυβέρνηση όντας μέσα στο μνημόνιο, όπως στην αρχή ήσατε απέναντι και στο Καλλιγράτη, στη συνέχεια υιοθετήσατε και το Καλλιγράτη και τις μνημονιακές κυβερνήσεις και σε αυτό είμαστε απέναντι βέβαια και πολιτικά, γιατί δεν μπορεί να ικανοποιηθούν οι λαϊκές ανάγκες μέσα από αυτό το μονόδρομο που μας έχουν επιβάλει. Και για ένα ακόμα άλλο λόγο, το ότι δίνονται προτεραιότητες σε κάποια έργα που δεν είναι πρώτης σημασίας για τη λύση έτσι λαϊκών αναγκών, αλλά δευτερεύουσας και αφήνονται άλλα έργα που είναι πρωτεύουσας σημασίας και δεν τα εγγραφούν ως πρώτης προτεραιότητας. Δεν θέλω να αναφέρω τώρα και στο θέμα της καταλληλότητας, γιατί κάνατε τον απολογισμό και είπατε τι παραδάμε, τι παραδώσουμε. Πρέπει να πούμε όμως ότι φεύγοντας και κλείνοντας την θητεία σας, παρατηρείτε και ένα μικρότερο στόλο όσον αφορά την καθαριότητα. Με αυτοκίνητα, με παλαιωμένα και σαρβαλιασμένα, που σε λίγο δεν θα μπορούν ούτε τα στοιχειώδη, τη στοιχειώδη καθαριότητα να κάνουν στο Δήμο. Αν δίνατε λοιπόν κάποια χρήματα να ανανεωθεί ο στόλο κλπ., πιστεύω ότι όχι μόνο είναι ενηματικό ζητάτο που είναι εξάλλου μετά χρωστούμενο ο Δήμο, αλλά θα ήταν ακόμα χειρότερη κατάσταση. Αλλά χειροτερεύω από μέρα σε μέρα από τη στιγμή που δεν διεκδικείται συνολικά απέναντι σε αυτή την κυβέρνηση που επιβάλλει μονόπλευρη και διαχρονική λιτότητα και στους Δήμους αλλά και στους συνανθρώπους μας, αυτά που έπρεπε να πάρει η τοπική αυτοδιοίκηση για να επιτελέσει στοιχειοδός του έργοντος και να επιλύσει τα προβλήματα. Εν πάση περιπτώσει, αυτά θα τα πούμε και στη συνέχεια με τον καινούριο Δήμαρχο, αν ο λαός ο ίδιος δεν καταλάβει ότι δεν μπορούν να βρουν λύσεις στα προβλήματά του μέσα από αυτή τη μονόπλευρη, το μονόδρομο αυτό της λιτότητας και δεν αγωνιστεί για να κατακτήσει τα δικαιώματα εκείνα και τα να λύσει προβλήματα που άκουγονται της καθημερινότητας τάση και της ζωής του, μόνο να περιμένουμε από μεσίες
μας έχουν τελειώσει και δεν πρόκειται να έχουμε κανένα θετικό αποτέλεσμα. Πάντως, να ευχαριστήσω άλλη μια φορά και τον κύριο Κόλλια για αυτό και που είναι στην αρχή είπα. Κοινωνικά και ανθρώπινα θα μείνουμε φίλοι. Θα πίνουμε ένα τσίπρο και ένα ούζο όποτε δεχόμαστε, κύριε Δήμαρχε. Και θα τα λέμε και πολιτικά. Ευχαριστώ. Ο κύριος Βασιλιάδης.